πατριάρχες τους στην πρώτη γραμμή των συμπλοκών ανακατέλαβαν την εθνική τους κυριαρχία. Ήταν οι Πορτογάλοι με τον Αντώνιο Ντε Ολιβέιρα Σαλαζάρ, ήταν ο Φρανσίσκο Φράνκο με τους Ισπανούς Φαλαγκίτες, ήταν ο Μουσολίνι με τους Μελανοχίτονες στην Ιταλία, ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ με το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα των Γερμανών, που κατάφεραν να επισκευάσουν την πληγωμένη από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο Γερμανία και να δώσουν στους Γερμανούς αληθινή εθνική ελευθερία. Οι εθνικοσοσιαλιστές έδωσαν στον γερμανικό λαό ζωή και υπερηφάνεια. Έκαναν ένα κατεστραμμένο κράτος, μια νέα γερμανική αυτοκρατορία. Και οι Έλληνες όμως δεν έμειναν πίσω σε αυτή την πνευματική και ιδεολογική επανάσταση. Γνήσια τέχνα των αρχαίων Ελλήνων, αναδείξαμε την επανάσταση της 4ης Αυγούστου, με αρχηγό και εθνάρχη τον Ιωάννη Μεταξά. Ήταν οι Έλληνες εθνικοσοσιαλιστές αυτοί που ξαναέκτισαν το ελληνικό κράτος πέτρα-πέτρα, με μόνα υλικά τα εθνικά ιδεώδη. Με μόνα εργαλεία το σφυρί και το ξύφος, υπό το βλέμμα του διπλού Πέλεκη και του Σταυρού.